Σε λίγο θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάλι με την Κατερίνα Καινούριο. Όπου ο αρχισυντάκτης της εκπομπής της, αλλά και υπεύθυνος σε θέματα ψυχαγωγίας στο κανάλι, ο Θέμης Ομάλης, παραιτήθηκε από το Open. Και αυτό, λένε κάποιοι, σηματοδοτεί και η φυγή της παρουσιάστριας από τον τηλεοπτικό σταθμό το Open και που οδεύει στον Όμιλο Βαρβινογιάννη. Mm. Κάποιοι μιλούν για την Κατερίνα Καινούριο, ότι σίγουρα θα βρίσκεται εκτός Open, σίγουρα θα είναι στην οικογένεια Βαρβινογιάννη. Mm. Το θρίλερ εδώ είναι, σε ποιο κανάλι του Βαρβινογιάννη θα είναι. Ή στο... Ή στον Α ή στο Σταρ. Σε ποιο κανάλι πάει. Θα το δούμε σε λίγο. Θα έχουμε την Τζίνα Ντρούλης να μας ενημερώσει. Τζίνα Ντρούλης. Καλησπέρα. Σε ακούμε. Για πες μας καταρχάς. Έχουμε την παραίτηση του Θέμη Μάλη από τον τηλεοπτικό σταθμό Open, αλλά και η Κατερίνα Καινούριου σηματοδοτεί έτσι και εκείνη την έξοδό της από το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Για πες μας. Έτσι ακριβώς. Να σου πω λοιπόν ότι η ξαφνική παραίτηση του Θέμη Μάλη από το τιμόνι του ψυχαγωγικού προγράμματος του Open επιβεβαιώνει τις φήμες που θέλουν την Κατερίνα Καινούριου να αποτελεί ήδη παρελθόν για το κανάλι, με το οποίο να θυμίσουμε πως έσπευσε να ανανεώσει τη συνεργασία της για τη νέα σεζόν. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι ο Μάλης, πέρα από τη γενικότερη συνεργασία του με το Open, είναι και το δεξί χέρι της Κατερίνας. Ο άνθρωπος δηλαδή, της. Ο αρχισυντάκτης της, ο εμπιστός της, ο συμβουλάτορας της, αλλά και ο κολλητός της. Και αναμφισβήτητα, το αναλογεί και ένα μεγάλο κομμάτι της φετινής επιτυχίας της παρουσιάστριας, το οποίο τώρα ο ίδιος προσπαθεί να εξαργυρώσει και για τους δύο με τον καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή, με μια καλή μεταγραφή. Και αυτός είναι και ο λόγος που τον οδήγησε στην παραίτηση. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ακούγονται, η παραίτησή του και κυρίως οι λόγοι αυτής ήταν ένα προκαθορισμένο σχέδιο ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μετακίνηση της Καινούριου στον Όμιλο Βαρβινογιάννη, όπου διαμέσου να πούμε του Νίκου Κοκλώνη μέχρι πρότινος συμπαραγωγού της εκπομπής και σύμφωνα με τις φήμες το νέο αφεντικό του Θέμη Μάλη, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με μοναδικό μελανό σημείο, όπως έχουμε ξαναπεί, τη ρήτρα που βάσει συμβολίου πρέπει να καταβληθεί στο σταθμό για την εξαγορά της ελευθερίας της Κατερίνας, η οποία πάλι να θυμίσουμε αγγίζει τα 400.000 ευρώ. Και τώρα εδώ έρχεται ο Μάλης. Ως υπεύθυνος λοιπόν ψυχαγωγικού, αλλά κυρίως ως αρχισυντάκτης Καινούριου, κατέθεσε στο Open τις προτάσεις του για την αναβάθμιση της εκπομπής και όχι μόνο, ώστε τα νούμερα και κατ' επέκταση τα έξοδα κατά τη νέα σεζόν να αυξηθούν. Κυρία Ράλη, παρακαλώ. Μάλιστα. Μόνο που για όλα αυτά που πρότεινε απαιτούνται δαπάνες, στις οποίες δυσκολεύεται ο σταθμός να ανταποκριθεί, με συνέπεια να υπάρξει ρήξη στις επαφές τους, καθώς οι άνθρωποι του Open του ζήτησαν πίστοση χρόνου για τους 6 μήνες, κάτι βέβαια που ο ίδιος αρνήθηκε και κάτι που μπορεί να διώξει και ένα μέρος από τα εμπόδια, να πούμε, της μεταγραφής της Καινούριου, αφού λόγω αδυναμίας στήριξης της εκπομπής της, η παρουσιάστρια μπορεί και να προσβάλλει το συμβόλαιο. Πάμε να λέμε την Κατερίνα Καινούριο, παρακαλώ πολύ. Πάμε να λέμε πλέον την Κατερίνα Καινούριο. Και ξαναλέμε λοιπόν, η Κατερίνα Καινούριο είναι τελειωμένη υπόθεση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες. Έφυγε το δεξί της χέρι, ο άνθρωπός της που ήταν μαζί και στήσαν αυτή την εκπομπή από το μηδέν και καταφέρανε να βρίσκεται στην κορυφή. Να προσπαθήσουν να προσβάλλουν το συμφωνηθέν ποσό της ρήτρας λόγω των μεταβαλλόμενων συνθήκων. Είπαμε, που θα τα πληρώσει ο Κοκλώνης. Το έχουμε πει εμείς εξ αρχής. Ο Κοκλώνης λέει: έλα μαζί, όπου πάμε, παρέα τα πληρώνω. Μη φοβάσαι τίποτα. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και. Υπάρχει και εν μέρει αθέτηση συμφωνίας, γιατί το Open αρνείται ουσιαστικά να προσφέρει στην Καινούριο τα συμφωνηθέντα λόγω οικονομικών συνθήκων. Εδώ ξαναλέμε λοιπόν. Αυτό που φαίνεται είναι, η Κατερίνα Καινούριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα είναι στην οικογένεια του Ομίλου Βαρβινογιάννη. Το θρίλερ είναι σε ποιο κανάλι από τα δύο του Βαρβινογιάννη εδώ θα είναι. Έτσι ακριβώς. Θα είναι στο Σταρ, στη θέση της Καραβάτου, ή θα είναι στον Αλφα αμέσως μετά την Τζιμτσιλή, που θα τελειώνει νωρίτερα, και στη θέση της Τατιάνα Στεφανίδου. Εκεί παίζει. Τώρα, οι πληροφορίες τη θέλουν να γέρνει προς τον Αλφα. Ενώ άλλες πληροφορίες τη θέλουν προς το Σταρ. Εδώ λοιπόν είναι κάτι το οποίο. Τζίνα Ντρούλης. Είναι κάτι λοιπόν. Τζίνα Ντρούλης. Τζίνα Ντρούλης, λέω. Άκουσα με σε παρακαλώ. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε εμείς να επιβεβαιώσουμε.
αυτή τη στιγμή είναι υπό τη σκέψη του ομίλου Βαρδινογιάννη τι είναι καλύτερο για τα κανάλια του και αναμένουμε τις επόμενες μέρες τις τελικές αποφάσεις. Πάντως να πούμε ότι και στο Star, για το Star οδεύει και η Σύση Χριστίδου, η οποία έχει και εκείνη αρχισυντάκτη στην εκπομπή της στο Θέμη Μάλι. Γι' αυτό λοιπόν συζητείτε πού θα πάει μία και πού η άλλη. Εκτός και αν πάει Σαββατοκύριακο η Χριστίδου, γιατί δεν μπορούν οι δύο εκπομπές να είναι αντίπαλες. Σαφέστατα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, ξαναλέμε, θα υπάρχει ένα θρίλερ, ξαναλέμε. Θρίλερ για την Κατερίνα Καινούριου και για τη Σύση Χριστίδου, για το τι ακριβώς θα κάνουν και σε ποια ζώνη θα τοποθετηθούν. Και να σας πω και ένα μικρό κουτσοπολιό, το αποκλειστικό θέμα της μετακίνησης της στο Star το παρουσίασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ναι. Κάτι που προκάλεσε μεγάλα γέλια, γιατί σίγουρα δεν το έχει αποκλειστικό από την παρουσιάστρια, όπως έλεγε, εφόσον δεν μιλούνται. Μάλιστα. Ο κακός αμός. Μήπως γι' αυτό και έχουν ενευριάσει που βγαίνουν και βγαίνουν τα θέματα στον αέρα, στη φόρα. Μένουμε εδώ πέρα, Τζίνα Τρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άστε καλά.